Στα χιονισμένα βουνά του οροπεδίου Λασιθίου που πήγαινε να ταΐσει τα πρόβατά του έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος άνδρας από το καμινάκι του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Η είδηση ότι ο γιος του που τον συνόδευε τον είδε να χάνει τις αισθήσεις του κινητοποίησε τις αρχές που έστησαν επιχείρηση διάσωσης στο δύσβατο και λόγω της χιονόπτωσης σημείο που άτυχος άνδρας λίγο νωρίτερα είχε χάσει τις αισθήσεις του. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια νέου ανθρώπου. Ο Δήμος συμπαραστέκεται, όλοι μας, εγώ προσωπικά, όλα τα στελέχη, όλη η κοινωνία του οροπεδίου Λασιθίου. Πιθανόν να έχει πάει να. Αρκετοί μένουν την περίοδο που χιονίζει, μένουν στις μάντρες τους, προκειμένου να είναι κοντά στα ζώα τους, να τα μπορούν να ανταπεξέλθουν είτε στο να τα ταΐσουν είτε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ενδεχομένως και εκείνος να έχει μεταβεί για κάποιο τέτοιο λόγο. Δυστυχώς η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά του άνδρα στο κέντρο υγείας στον Τζερμιάδο, ο οποίος όμως ήταν νεκρός. Δεν θα ήθελα να μιλήσω περαιτέρω. Είναι τώρα οι ώρες θλίψης. Το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα στο οροπέδιο Λασιθίου από χθες το μεσημέρι, ενώ η τραγωδία με τον 56χρονο στο καμινάκι έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση στο οροπέδιο ήταν ασταμάτητη. Πυκνές νυφάδες χιονιού σκέπασαν τα πάντα, ενώ το πρώτο φως της ημέρας βρήκε τους κατοίκους και με προβλήματα ηλεκτροδότησης, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του οροπεδίου έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω των καιρικών συνθήκων. Το μισό Λασίθι δεν είχε ρεύμα, κάναμε κάποια επιθεώρηση. Δέχτηκε κατά τις 9.30 ώρα. Είχαμε στο λαγού πάλι μερικά σπίτια, το φτιάξαμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι όλα, όλοι έχουν όλο το οροπέδιο, έχει ρεύμα. Προσπαθούμε να προφυλάξουμε όσο μπορούμε τον πληθυσμό μας μέσα στη τρομακτική αυτή επιδείνωση του καιρού. Η μεταστροφή του καιρού από χθες το μεσημέρι και η συνεχιζόμενη για όλη τη νύχτα χιονόπτωση επέβαλε τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να βρίσκονται επιποδώς. Μάλιστα, ήταν τέτοια η ένταση των φαινομένων τη νύχτα και τα ξημερώματα που δύο οχήματα του Δήμου τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος περιοχής. Ο μηχανισμός δοκιμάζεται από χθες το βράδυ. Είχαμε αρκετά ατυχήματα και σε μηχανήματα. Βγήκαν εκτός ένα γκρέιντερ και ένας φορτωτής. Αναπληρώθησαν και με τη βοήθεια και της Περιφέρειας και του Δήμου Χερσονήσου και όλων των φορέων της ελληνικής αστυνομίας, πυροσβεστική, το κέντρο υγείας, το ΕΚΑΒ, όλοι είμαστε στο πόδι. Η κακοκαιρία Μύδια έφτασε και στην Κρήτη, με τη χιονόπτωση να είναι έντονη σε ολόκληρη την περιοχή. Από νωρίς το πρωί στην είσοδο από Κερά, αστυνομικοί εξηγούσαν ότι η άνοδος προς το οροπέδιο Λασιθίου θα μπορούσε να γίνει μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή οχήματα 4x4. Ενώ υπάλληλοι και του Δήμου Χερσονήσου με γκρέιντερ και οχήματα προσπαθούσαν να κρατήσουν ανοιχτό το σημείο. Το τελευταίο σημείο στο δρόμο προς οροπέδιο Λασιθίου που μπορεί να μετακινηθεί αυτοκίνητο είναι ακριβώς αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Το πέρασμα δηλαδή της Κεράς. Από το σημείο αυτό και πάνω ο δρόμος δεν πηγαίνει. Αυτό τουλάχιστον ενημερώνουν οι αρχές και τα κλιμάκια που έχουν στηθεί από νωρίς το πρωί εδώ στην περιοχή προκειμένου να ενημερώσουν για την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Ξεκίνησαμε γύρω σε 7.30-8 η ώρα. Το οδικό δίκτυο, εντάξει, είναι προσβάσιμο με 4x4 και αλυσίδες. Αλλά φέρνει μπόρες και κλείνει, ξανανοίγουμε εμείς. Επιχειρούμε και περιμένουμε το δεύτερο κύμα, όπως λένε. Πάντως, οι κάτοικοι του οροπεδίου φάνηκαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα, καθώς όπως ένα μεγάλο ποσοστό είπαν, είχαν φροντίσει εδώ και μέρες να προμηθευτούν τα απαραίτητα, προκειμένου να μην χρειαστεί να κάνουν πολλές μετακινήσεις υπό τις συνθήκες της χιονόπτωσης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχετε συνηθίσει στο χιόνι? Έχουμε συνηθίσει στο χιόνι, ναι, είναι ωραία. Προβλήματα σήμερα εκτός από την ηλεκτροδότηση? Όχι, τίποτα. Όλα καλά. Έχουμε προβλέψεις και είμαστε ωραίοι. Ωραία είναι. Παγωμένοι είμαστε, ωραίοι. Έχετε πάρει τα μέτρα σας, προφυλάξα? Πάντα. Λευκή μέρα στο οροπέδιο σήμερα. Το καλύτερο. Να δούμε και μια άσπρη μέρα που λέει. Στο οροπέδιο Λασιθίου που ντύθηκε από τη μια μέχρι την άλλη του άκρη στα λευκά, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, μέχρι και την αυριανή ημέρα, που όπως όλα δείχνουν θα αρχίσουν να κοπάζουν τα φαινόμενα, θα εξακολουθούν να βρίσκονται επιποδώς όλα τα μηχανήματα, επιχειρώντας να περιορίσουν τον κίνδυνο το οροπέδιο να αποκλειστεί, ενώ σε επιφυλακή μένουν και τα συνεργεία της ΔΔΕ για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων πιθανά παρουσιαστούν. Ναι, η κατάσταση βέβαια στον κάμπο δεν μπορούμε να μπούμε, αλλά δεν χρειάζεται γιατί δεν έχει σπίτια. Παραμένουμε για προληπτικούς λόγους. Είμαστε σε πλήρη επιφυλακή, υπηρεσίες του Δήμου, το προσωπικό και παρακολουθούμε την εκδήλωση του φαινομένου που φαίνεται θα είναι δυνατή.